Τη διοίκηση του νοσοκομείου Χατζικώστα ανέλαβε και επίσημα την Πέμπτη το πρωί ο νέο διοικητή Πύρο Ζερδεμέζη, που μετράει στο ενεργητικό του 6 χρόνια στη διοίκηση του νοσοκομείου Φιλιατών. Ο κ. Ζερδεμέζη έχει ήδη ξεκινήσει να ενημερώνεται από του διευθυντέ τμήματων και κλινικών, ενώ βρέθηκε στου χώρου του νοσοκομείου προκειμένου να δει πώ δουλεύουν τα τμήματα και να έχει μια πρώτη επικοινωνία με του εργαζόμενου του νοσοκομείου. Ο απερχόμενο διοικητή, Ευάγγελο Καρβούνη, συνεχάρηκε επίσημα τον κύριο Δερδεμέζη και τον ενημέρωσε για τα τρέχοντα θέματα, αλλά και τι εκκρεμότητε που υπάρχουν και αφορούν μεταξύ άλλων το πολυδύναμο, αλλά και την προμήθεια των κλινών και την ενεργειακή αναβάθμιση. Στην τελευταία του δημόσια δήλωση, σαν διοικητή, ο κύριο Καρβούνη ευχαρίστησε όλου όσου συνεργάστηκε και ζήτησε από τον νέο διοικητή να συνεχίσει τι δράσει που έχουν δρομολογηθεί και να προχωρήσει τα θέματα του νοσοκομείου, αξιοποιώντα την πολύχρονη εμπειρία που έχει. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα ε, καθώς ε, αλλάζει η διοίκηση του νοσοκομείου Χατζικώστα. Υποδέχομαι σήμερα εδώ τον κύριο Σπύρο Δερδεμέζη, τον νέο διοικητή του νοσοκομείου. Ε, εύχομαι σιδεροκέφαλος να έχει καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Ε, χρειάζεται να σκύψει το κεφάλι γιατί το νοσοκομείο Χατσικώστα έχει ιδιαίτερε ανάγκε και προφανώ δεν είναι τη κλίμακα των φιλιατών, Αλλά επειδή έχει την εμπειρία και θεωρώ ότι θα, θα τα καταφέρει. Όπως έχει πει και ο ίδιος, όπως συνηθίζουμε να λέμε στις υπάρχει μια συνέχεια. Θεωρώ ότι θα συνεχίσει το έργο και θεωρώ ότι θα έχει και τη συνέπεια να συνεχίσει αυτά τα οποία έχουμε ήδη και τα οποία θα τον ενημερώσω στη συνέχεια μετά από αυτή την εκδήλωση. Από εκεί και πέρα προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου, η οποία μου, έδωσε, μου έκανε την τιμή. Να διοικήσω ένα τέτοιο ιστορικό νοσοκομείο, ένα μεγάλο νοσοκομείο, το νοσοκομείο των Γιαννιωτών, όπω ξέρετε όπω ονομάζεται, ή τη καρδιά μα. Νομίζω ότι έγιναν πράγματα, νομίζω ότι έγιναν βήματα σε δύσκολε συνθήκε. Με μηδενική εμπειρία θα έλεγα τότε όταν ήρθα. Θεωρώ ότι και οφείλω να ευχαριστήσω όλου του εργαζομένου του νοσοκομείου, ανεξαρτήτω ειδικότητα και θέση. Ε, νομίζω γίναμε ένα, δουλέψαμε μαζί ομαδικά δώσαμε, εγώ προσωπικά δώσα και την ψυχή μου για αυτό το νοσοκομείο και απολαμβάνω τώρα και, την, και το σεβασμό των συμπολιτών μου ε, οι οποίοι το εκφράζουν καθημερινά ε, στο, στο δρόμο στην, στην απλή επαφή που έχουμε Θε, ε, εύχομαι το ίδιο να καταφέρει και ο κ. Δεσταμέζης μέσα από το έργο που θα επιτελέσει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και πάλι ευχαριστώ και εσάς για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Καρβούνη, οι σημαντικότερε εκκρεμότητε που αφήνεται στο νοσοκομείο Χατζικότα, ποιε είναι. Α? Γιατί φαντάζομαι αφήνεται κάποιε εκκρεμότητε, έτσι ναι, δεν είναι. Προφανώ ναι. έχουμε ξεκινήσει. Όπω ξέρετε, η μεγάλη εκκρεμότητα δεν είναι εκκρεμότητα. Μάλλον συνέχεια πρέπει να δοθεί είναι με το πολυδύναμο. Έτσι ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το ε, ιερό, θα έλεγα εγώ, ε, κέντρο απεξάρτηση. Ήδη γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και τα μηνύματα είναι πολύ αισιόδοξα. Ε, θεωρώ ότι και η κεντρική. Πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας θα ενισχύσει το κέντρο και θεωρώ ότι οφείλει να το κάνει. Ε, από εκεί και πέρα υπάρχουν έργα όπως η ενεργειακή αναβάθμιση, όπως η προμήθεια των ε, κρεβατιών. Ε, υπάρχουν και διάφορα ακόμα τα οποία τα έχω βάλει σε μια προτεραιότητα και θα τα τονίσω και στον κύριο Δερδεμέζη έτσι ώστε να μην χαθεί και αυτό το στίγμα που είχαμε βάλει τα προηγούμενα χρόνια. Ο κύριο Ζερδεμέζη ευχαρίστησε τον κύριο Καρβούνη για τη συνεργασία την οποία είχαν αναπτύξει ω διοικητέ των νοσοκομείων Φιλιατών και Χατζικώστα. Υπογραμμίζοντα πω στη διοίκηση υπάρχει συνέχεια και ξεκαθαρίζοντα ότι όσα έργα είναι όρημα θα συνεχιστούν. Ε, αναλαμβάνω, ανέλαβα από χθε, σήμερα γίνεται η τελετή παράδοση τη παραλαβή σε ένα ιστορικό νοσοκομείο. Θέλω να, σε συνέχεια των όσων είπε ο κύριο Καρβούνη, καταρχήν να τον ευχαριστήσω για όλη τη συνεργασία που είχαμε ω διοικητή Χατζικόστα και ω εγώ διοικητή Φιλιατών γιατί ως διοικητές τα προβλήματα της υγείας είναι κοινά και οφείλουμε όλοι να σκύψουμε και να τα αντιμετωπίσουμε εποφιλία όλων μας. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να τονίσω ότι προφανώς υπάρχει συνέχεια στη διοίκηση και προφανώς ό,τι είναι όριμο και ό,τι, ότι υπήρχε σε όλα αυτά τα χρόνια θα συνεχιστεί. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Εγώ από την δικιά μου πλευρά και με την δικιά μου αν θέλετε εμπειρία έχω ήδη έξι χρόνια στο χώρο της υγείας και με το δικό μου μάτι θα ακολουθήσω την ίδια κατάσταση. Θα είμαι παρόν σε όλες τις καταστάσεις. Θα ενημερωθώ εκτενώς με τον κύριο Καρβούνη. Σε μία ώρα έχουμε μία συνάντηση με όλα τα στελέχη του Πολυδύναμου για να γίνει και εκεί τυπικά η δική μου ενημέρωση. Και είμαστε εδώ για το καλό όλων μας. Να σας ανακοινώσω επίσης ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα γίνει η κοπή της πίτας του νοσοκομείου Χατσικώστα, όπου θα κληθούν και θα βρεθούν όλοι οι διατελέσαντες διοικητές του νοσοκομείου για να δείξουμε ότι υπάρχει και συνέχεια και πραγματικά ουσιαστική, αν θέλετε, συνεργασία. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους για την ανταπόκριση και για τη δύναμη που μου δίνετε. Είναι πρόκληση για σας ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο. Εντάξει, είναι πρόκληση. Χθε που ήταν και η πρώτη μέρα ήταν μια μέρα έτσι πολύ πυκνή και με επαφές, με συναντήσεις. Ε, ήδη σε μία εβδομάδα έχω ζητήσει να ενημερωθώ από με ένα ενημερωτικό σημείωμα για τα τρέχοντα και για τα προβλήματα και για τις προτεραιότητες. Ε, για μένα αποτελεί, αν θέλετε, παρακαταθήκη η προτέρα εμπειρία μου, η οποία πρα, πρακτικά δεν μου δίνει και πολύ χρόνο ανοχής, ε, ούτε τον ζητώ. Ε, χθες περιηγήθηκα σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου, το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό και εκπληκτικό είναι και είναι και τεράστιο. Ε, σίγουρα ο όγκος δουλειάς είναι μεγάλος. Χθες το βράδυ ήρθα από μόνος μου και στα ΤΕΠ για να δω η διεισόμαση την αντιμετώπιση των περιστατικών. Ε, κάθε, σε κάθε εφημερία είναι πάνω από 200 με 250 περιστατικά που επισκέπτονται το νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ζητήσουμε, να σκύψουμε όλοι μαζί, να δούμε τα προβλήματα και είμαστε εδώ για να βελτιώσουμε ή αν μη τι άλλο να προσπαθήσουμε για το καλύτερο.